Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr, αυτό είναι το βίντεο review του Bloodborne. Bloodborne, ένα RPG για το οποίο έγινε μεγάλος δώρος στον κύκλο των gamers από τότε που ανακοινώθηκε στην E3. Πρόκειται για αποκλειστικό τίτλο του PlayStation 4, ο οποίος χαρακτηρίζεται και console seller. Η εταιρεία ανάπτυξης δεν είναι άλλη από την From Software, η οποία μας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν γνωστούς τίτλους όπως Tenchu, Armored Core και Dark Souls. Τα γεγονότα του σεναρίου λαμβάνουν χώρα στην κατεστραμμένη πόλη του Yharnam. Μια πανδημία έχει μετατρέψει το μέρος σε άκρως επικίνδυνη πόλη φάντασμα. Πολλοί προσπαθούν να εξερευνήσουν τη Yharnam, μιας και λέγεται πως εκεί μέσα βρίσκεται μια πιθανή θεραπεία. Εσείς έχετε το ρόλο ενός Traveler Hunter, ο οποίος πρέπει να πολεμήσει διάφορα τέρατα κατά τη διάρκεια της αποστολής του. Ο μοναδικός σας σκοπός είναι να βρείτε την πολυπόθητη θεραπεία και φυσικά να επιζήσετε. Για αρχή καλείστε να δημιουργήσετε τον χαρακτήρα σας. Έχετε πραγματικά να διαλέξετε ανάμεσα σε πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι αχρίαστες, καθώς το να κάτσετε και να δημιουργήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός χαρακτήρα που δεν θα δείτε στην ουσία μετά πάρα πολύ, θεωρείται ίσως υπερβολή, αλλά και εκεί θα δείτε ότι θέλει το ψάξιμό του, καθώς για να βρείτε το σωστό χρώμα. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνετε το τέλειο ξανθό, θα πρέπει να βάλετε τόσο μπλε, τόσο πράσινο, τόσο κόκκινο. Ακόμα και εκεί το Bloodborne θέλει ψάξιμο. Στη συνέχεια, καλείστε να διαλέξετε το class και τα όπλα σας. Πάντα να ξέρετε, θα έχετε δύο όπλα, ένα melee και ένα ranged. Το σύστημα μάχης του Bloodborne είναι γρήγορο και απαιτεί αντανακλαστικά. Επειδή έχετε δύο όπλα, μπορείτε να συνδυάσετε τις κινήσεις σας. Μπορείτε να κάνετε χαράς με το ranged όπλο και μετά να κόψετε κεφάλια με το δρεπάνι ή μπορείτε να μεγαλώσετε το μιλί όπλο που έχετε και να σκοτώσετε 4-5 αντιπάλους μαζί ή έστω να κάνετε κάποιο stun για να μην σας την πέσουν όλοι. Γιατί το κακό σε αυτό το game είναι ότι όλα τα τέρατα σας επιτίθονται μαζί, οπότε θα πρέπει να βρείτε την σωστή τακτική έτσι ώστε να τα κάνετε dodge. Το Bloodborne έχει τον δικό του τρόπο για health regeneration πέρα από τα blood vials. Όταν σας χτυπάει ένας αντίπαλος και καταφέρετε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να αντεπιτεθείτε, μπορείτε να πάρετε πίσω μέρος ή όλο το ποσό του health που χάσατε. Στην περίπτωση που πεθάνετε, θα χάσετε τα blood echoes που μαζεύατε όλη την ώρα που ήσασταν ζωντανοί, κάτι που πραγματικά πονάει καθώς είναι το βασικό resource μέσα στο παιχνίδι. Όταν κάνετε respawn, θα μπορέσετε να μαζέψετε τα blood echoes πηγαίνοντας στο σημείο που πεθάνατε. Όσο προχωράτε το Bloodborne, τόσο μεγαλώνει η δυσκολία και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επισκεφτείτε το μόνο ασφαλές μέρος, το Hunter's Dream, για να κάνετε upgrades. Τα boss battles αποτελούν τον βασικό λόγο των upgrades σας, καθώς το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται κατακόρυφα μέσα να καταλήγετε αρκετές φορές λίγο πριν το τέλος του fight και μετά νεκροί. Το AI του Bloodborne είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, κάτι το οποίο αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας κατακόρυφα και τις ώρες που θα ξοδέψετε παίζοντάς το. Οι βασικές αποστολές κρατάνε γύρω στις 35 με 40 ώρες, αλλά αν κάτσετε να ψάξετε το lore του Bloodborne, θα ξεπεράσετε σίγουρα τις 45 ώρες. Να πούμε εδώ πέρα ότι το lore είναι λίγο απόμακρο προς τον χρήστη, όπως και σε όλα τα Dark Souls games, και θα πρέπει να το ψάξετε μόνοι σας στο Google, σε διάφορα wikis ή ψάχνοντας πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένα σημεία, βρίσκοντας ιστοριούλες οι οποίες είναι και συγκινητικές. Το Bloodborne έχει ένα από τα καλύτερα level designs που έχουμε δει γενικά. Τα κτίρια του είναι εμπνευσμένα από την Gothic αρχιτεκτονική, με μυτερές εκκλησίες, σκούρα χρώματα και αυτό φαίνεται από τις ενδυμασίες των κατοίκων και φυσικά το στυλ των τεράτων. Η ανάλυση είναι στα 1080p με σταθερά 30 frames και ελάχιστο frame drop. Το Bloodborne περιλαμβάνει πολύ splatter και γι' αυτό προτείνουμε να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την οθόνη. Χρησιμοποιώντας headset, η εμπειρία του παιχνιδιού περνάει σε άλλα επίπεδα. Ο κόσμος του Bloodborne είναι ζωντανός ανά πάσα στιγμή και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε από τα κοράκια που κράζουν, τις απειλές που καραδοκούν πίσω από κάθε στροφή, ακόμα και το σύρσιμο των όπλων των εχθρών σας στο έδαφος. Το κερασάκι στην τούρτα όμως αποτελεί η επική μουσική που παίζει κατά τη διάρκεια των boss fights. Η εμπειρία του Bloodborne είναι συγκλονιστική και πιστεύουμε μία από τις καλύτερες στο Next Gen Gaming. Αξίζει την προσοχή σας, ειδικά άμα είστε hardcore gamers και έχετε φυσικά PlayStation 4. Τονίζουμε πως το Bloodborne έχει αρκετές ομοιότητες με την σειρά Dark Souls, αλλά δεν αποτελεί μία κόπια του. Αντιθέτως, έχει τον δικό του χαρακτήρα και θα σας προσφέρει αρκετές ώρες τρόμου και αγωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό review το οποίο βρίσκεται στο gamer.gr. Λοιπόν, έχουν τα αρχικήρια στην πόλη. Για πέστε μου. Εδώ παίξτε το. Μπράβο, έτσι κάμισε το, κάμισε το! Φορά τίποτα μου ρίξε βράχο τι! Χριστιανά, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Wrestling fans, αυτό είναι για εσάς.
WWE 2K16 επιτέλους, το οποίο κυκλοφορεί για PS4, PS3, Xbox One και Xbox 360. Πρόκειται για τον 17ο τίτλο της σειράς WWE και τον 3ο τίτλο που χρησιμοποιεί το όνομα 2K, και στο εξώφυλλο θα βρίσκεται ο Stone Cold Steve Austin.